τα στοιχεία. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Θέλω να υποδεχτούμε, Ρούλα μου, τον κύριο Γιάννη Λουκά, ναι, αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Φαρμακολογίας, που είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κύριε Λουκά, καλό μεσημέρι. Μεσημέρι. Είμαι φαρμακευτικής στην τομέα φαρμακευτικής χημίας. Ωραία. Ναι. Εμένα ό,τι μου έχουν πει αυτό και είπα, άρα είστε φαρμακευτική. Ωραία. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς, σας έχει ανατεθεί να κάνετε τι και από ποιους. Διότι υπάρχει τεράστιο ερώτημα στο από ποιους, για να καταλάβουμε και ποιοι έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη, έτσι, διεκπεραίωση της υπόθεσης. Λοιπόν, πολύ σύντομα, από το νοσοκομείο Παιδών, τον Δεκέμβριο, συγγνώμη, το Σεπτέμβριο του 2023, μας στείλανε ένα δείγμα από το δεύτερο παιδί της κυρίας που εξετάζεται, έτσι, να μην πω το όνομά της. Κάναμε ένα διευρυμένο, το πιο διευρυμένο έλεγχο που μπορεί να γίνει σήμερα, που έχουμε μια πλήρη ανάλυση του γονιδιώματος, να βρούμε πιθανή αιτία θανάτου. Βρήκαμε λοιπόν μια ύποπτη μετάλλαξη, μια ύποπτη δηλαδή αλλαγή στο DNA, και όπως κάνουμε σε όλα τα πρωτόκολλα, ζητάμε δείγμα από τους γονείς, ακόμα και από άλλα μέλη της οικογένειας, αδερφάκια, τα οποία μπορεί να έχουν την ίδια συμπτωματολογία. Mm-hmm. Ακούω βέβαια τη φωνή μου στο ακουστικό μου, συγγνώμη αν. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν τον έλεγχο. Πολύ σύντομα να πω ότι στο παιδάκι που ελέγξαμε βρήκαμε τη μετάλλαξη. Κάναμε έλεγχο μετά που ταλαιπωρηθήκαμε λίγο μέχρι να βρούμε δείγμα από το πρώτο παιδί, το οποίο δεν είχε τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Άρα πολύ απλά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, η συγκεκριμένη αλλαγή στο DNA δεν οφείλεται για τον θάνατο των παιδιών, καθώς το ένα το έχει, το άλλο παιδί δεν το έχει. Η παραγγελία για το πρώτο παιδί έγινε από το πτεσματοδικείο πατρών, όπου περαιτέρω μας ζήτησαν να κάνουμε ένα διευρυμένο έλεγχο για το πρώτο παιδί, το οποίο είναι και μια σωστή, ας το πούμε, πρακτική, ώστε να αποκλείσουμε στο πρώτο παιδί ότι δεν υπάρχει κάποιο, ας το πούμε, επιλείψιμο γονίδιο το οποίο να προκαλέσει ευνίδιο θάνατο, γιατί ξέρουμε ένα στα τρία παιδιά που πεθαίνει ευνιδίως μπορεί να έχει γενετική αιτία. Άρα τώρα περιμένουμε το αποτέλεσμα σε ένα με 1,5 μήνα. Θα έχουμε το αποτέλεσμα των δύο παιδιών και θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Αυτό λοιπόν τι θα μας δώσει ως τελικό πόρισμα, εφόσον υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο υπάρχει στο ένα από τα δύο παιδιά επιπλέον. Τι σημαίνει αυτό για την εξέλιξη της υπόθεσης, μιλάμε πάντα. Για την εξέλιξη, από τη στιγμή που έχουμε τον θάνατο δύο παιδιών, το ένα έχει μία μετάλλαξη αλλαγή στο DNA, το άλλο δεν την έχει, άρα δεν μπορούμε να ενοχοποιήσουμε τη συγκεκριμένη αλλαγή ότι μπορεί να οφείλει να είναι η αιτία του θανάτου των δύο παιδιών. Όταν θα έχουμε το αποτέλεσμα και του πρώτου παιδιού, το οποίο το έχουμε στείλει για ανάλυση, θέλουμε περίπου 1 με 1,5 μήνα, θα έχουμε πλήρη στοιχεία, και τότε θα μπορούμε να έχουμε με σαφήνεια να δώσουμε ένα πόρισμα και για τα δύο παιδιά, κάνοντας τον πλήρη γενετικό έλεγχο. Αν βρέθηκε δηλαδή κάτι επιλείψιμο που να το έχουν και τα δύο παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε και στατιστικά δεν μπορεί να ισχύει δύο παιδιά σε μια οικογένεια να πεθάνουν από διαφορετικά νοσήματα τα οποία προκαλούν θάνατο. Έτσι. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο, τουλάχιστον σε μένα, από προηγούμενα, έτσι, που έχω συζητήσει κατά καιρούς. Δηλαδή γνωρίζω ότι διαφορετικό γονίδιο δεν μπορεί να φέρει το θάνατο. Πρέπει να είναι ή από το ίδιο, ή ξέρω εγώ, να είναι από άλλη αιτία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε αναλάβει πια και την υπόθεση του Παναγιωτάκη, δηλαδή και εκεί να εξεταστεί το παιδί, το τελευταίο παιδί που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο? Κοιτάξτε, τώρα ξέρετε, έχουμε εντολή να κάνουμε έλεγχο και σε ένα άλλο παιδί, το οποίο δεν είναι ο Παναγιωτάκης, είναι κάποιο άλλο παιδί. Είναι το παιδάκι της Κατερίνας. Της Κατερίνας, το πρώτο παιδάκι που φεύγει από τη ζωή. Μάλλον ναι. Από εκεί και πέρα, αφού υπάρχουν ευνίδιοι θάνατοι παιδιών... Συγγνώμη κύριε Λουκά, γι' αυτό ποιος σας έδωσε εντολή, από πού έχετε λάβει την εντολή? Πάλι από το πτεσματοδικείο πατρών. Πατρών, μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να πω εγώ εδώ, είναι ότι όταν υπάρχει ευνίδιος θάνατος παιδιού, επειδή
τα 5 τελευταία χρόνια ελέγξαμε ευνηδίους θανάτους από όλη την Ελλάδα. Πρέπει να γίνει ένας γενετικός έλεγχος για να αποκλειστούν γενετικά αίτια. Άρα λοιπόν η σωστή πρακτική είναι να ελεγχθούν όλα τα παιδιά. Ένα επιπλέον που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να διαγνωστούν, να ελεγχθούν με την πιο πλήρη τεχνολογία που αυτή τη στιγμή είναι η ανάλυση του γονιδιώματος. Γιατί στα 5 χρόνια αυτά που ελέγξαμε παιδιά τα οποία είχαν πεθάνει, μόνο με τη δική μας τεχνολογία μπορέσαμε να βρούμε την αιτία περίπου στα μισά από αυτά τα παιδιά, τα οποία όλο τον προηγούμενο καιρό έμεναν αδιάγνωστα. Κύριε Λουκά, ολοκληρώστε, πείτε το συμπέρασμα σας, συγγνώμη. Πρέπει όλα τα παιδιά να ελεγχθούν με την πλήρη ανάλυση του γονιδιώματος από ένα εργαστήριο το οποίο έχει σημαντική εμπειρία επάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, το γεγονός ότι δεν έχετε βιολογικό υλικό ή γενετικό υλικό, δεν ξέρω πώς να το προσδιορίσω, από τον πατέρα των παιδιών, τουλάχιστον όσον αφορά τα δύο πρώτα παιδιά τα οποία εξετάσατε, μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα που κάνετε εσείς ως επιστήμονας? Πολύ σωστή παρατήρηση. Στην περίπτωση του πρώτου ελέγχου, να πω μέσα σε εισαγωγικά, ήμασταν τυχεροί. Mm-hmm. Διότι αυτή την αλλαγή, αυτή την επιλείψιμη μετάλλαξη που βρήκαμε στο παιδί την είχε μητέρα. Έτσι. Άρα λοιπόν είπαμε ότι την κληρονόμησε το παιδί από τη μητέρα. Μάλιστα. Το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να έχουμε και τους δύο γονείς να ελέγξουμε, έτσι, για να δούμε αν το έβριμα είναι αυτό που λέμε κληρονομούμενο ή αν είναι de novo, δηλαδή αν έχει δημιουργηθεί τυχαία στο παιδί. Μάλιστα. Σας περιμένουμε τους δύο ελέγχους για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα και τουλάχιστον να πούμε ότι γενετικά με τη γνώση που έχουμε μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι η αιτία του θανάτου είναι κάποιο γενετικό νόσημα ή είναι κάποιο γενετικό νόσημα και η αιτία είναι αυτή. Κατά τα Χριστούγεννα όλα αυτά. Αρχές Δεκέμβρη έχει σημασία το πότε. Αρχές με μέσα Δεκέμβρη το αργότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λουκά. Καλή συνέχεια εγώ στην μέρα σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να πω ένα καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Καλιακμάνη που είναι στην παρέα μας και καλό μήνα. Γιώργο, καλημέρα, καλό μήνα.